Εν μέσω τη τουριστική σεζόν αποφεύθηκε ο ορατό κίνδυνο να αφήσει στον αέρα η διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στο Ηράκλειο από τα μέσα Ιουνίου, οπότε λύγει το σχετικό πρόγραμμα από την ελληνική εταιρεία ανακύκλωση. Μετά από επαφέ που πραγματοποίησε στην Αθήνα ο Αλέξη Καλοκαιρινό με τον Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείριση Αποβλήτων, καθώ και με στελέχη τη ελληνική εταιρεία Ανακύκλωση, η λειτουργία του Κέντρου Διαλογή Ανακυκλώσιμων Υλικών στο Ηράκλειο παρατείνεται μέχρι το τέλος του 2024. Αυτό στο οποίο α, έχουμε καταλήξει είναι ότι η εταιρεία ανακύκλωσης μένει μέχρι τα τέλη του 24. Δηλαδή, δεν σταματάει η ανακύκλωση. Αλλά και το κύριο επιχείρημά μα είναι ότι δεν θα μπορούσε τώρα, με ένα είδο ξαφνικού θανάτου, το, εργο... το εργοστάσιο αυτό να πάψει να λειτουργεί στην έναρξη τη τουριστική περίοδου. Εργαζόμενοι στο κέντρο διαλογή ανακυκλώσιμων υλικών κάθονται σαν αμμένα κάρβουνα, τονίζοντα την ανάγκη να βρεθεί άμεσα λύση σε σχέση με το καθεστώ λειτουργία του από το νέο έτο. Μέχρι τότε ξέρουμε ότι έχει πάρει μια παράταση ο εργολάβο. Ε, και εκεί ξέρουμε ότι σταματάει και το νέο είναι ότι φεύγει και η ΕΑ. Το εργοστάσιο είναι κακοσυντηρημένο και δουλεύει τον τελευταίο χρόνο δούλευε μέχρι και με μία βάρδια. Αυτό έχει επιπτώσει συνέπειε στου αδέλφου με την αντικοποίηση. Πέρσι μονάχα είχαμε τέσσερα εργατικά ατυχήματα. Ο καθένα θέλει τη δουλειά του και πολύ καλά. Και παραλαμβάνω είναι εργαζόμενοι οι οποίοι έχουν σηκώσει την ανακύκλωση, έχουν τρομερή εμπειρία πάνω στο, σε αυτό το θέμα το λιγότερο που πρέπει να γίνει αυτή τη στιγμή είναι να διασφαλιστεί θέση όπως όπω έχουμε ζητήσει και παλιότερα και θα ξαναζητήσουμε, επαναλαμβάνω, από το Δήμο να δεσμευτεί ότι οι εργαζόμενοι αυτοί θα περάσουν στο επόμενο έργο. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί άμεσα το τοπίο στο καυτό αυτό ζήτημα, όπω επισήμανε ο Αλέξη Καλοκαιρίνο, με τον ίδιο εκτιμά ότι το κέντρο διαλογή αναμένεται να λειτουργήσει υπό την ομπρέλα των φορέων διαχείριση απορριμμάτων. Δουλεύουμε τώρα επάνω σε αυτό. Υπό την ομπρέλα των Δήμων. Α... Όχι, ε, με συμμετοχή των Δήμων ναι. Ε, υπό την ομπρέλα των ΦΟΣΔΑ, δηλαδή των ε, οργανισμών όπως είναι ο ΕΣΔΑΚ, ε, είναι το πιο πιθανό. Με ποια συμμετοχή της εταιρεία ανακύκλωσης είναι ακόμα ένα ερώτημα. Ο Δήμαρχος Ιρακλίου και Πρόεδρος του ΕΣΔΑΚ αναφέρθηκε στο σχεδιασμό, ο οποίος αποβλέπει σε ένα ριζικά εξυγχρονισμένο κέντρο διαλογής ανακυκλώσπων υλικών, το οποίο θα συνδέεται με τη μονάδα επεξεργασία απορριμμάτων στο πάρκο Κυκλικής Οικονομία στην περιοχή Μαύρο Η βασική αυτή μονάδα της επεξεργασία απορριμμάτων, που είναι ένα πολύ μεγάλο έργο, πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί. Και γι' αυτό προσπαθούμε να ξεπεράσουμε εμπόδια τα οποία έχουν και περιβαλλοντικό και πολεοδομικό χαρακτήρα.